μικρή αύξηση, είναι μεγάλη αύξηση. Έχουμε καθημερινή αύξηση από τις τιμές δηληστηρίου. Σίγουρα αυτό στεναχωρεί όλο τον κόσμο και τον κλάδο το δικό μας, διότι όσο πιο ψηλά πάει η βενζίνη, τόσο μειώνεται η κατανάλωση, γιατί ο κόσμος βλέπει τις τιμές και δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα και σε εμάς. Το μόνο παρήγορο είναι ότι ξεκινάει η τουριστική περίοδο, ο κόσμος συνείται και ευτυχώς δεν υπάρχει πτώση στα πρατήρια. Σίγουρα βλέπουμε να έχουμε λόγω γεωπολιτικών καταστάσεων καθημερινά αυξήσεις. Ήδη είμαστε πολύ ψηλά, η τιμή του πετρελαίου, του αργού πετρελαίου, τιμή Brent, είμαστε πάνω από τα 92 ευρώ πόσο είμαστε. Και δεν βλέπουμε κάποια μείωση. Όσο η ένταση αυξάνεται στη Μέση Ανατολή, σίγουρα έχουμε προβλήματα στις τιμές των καυσίμων. Βεβαίως επηρεάζεται. Βλέπετε ότι έχουμε φτάσει περίπου τα 2 ευρώ. Ίσως και τις γιορτές να το δούμε και υψηλότερα. Δεν κάνουμε προφητείες, αλλά έτσι όπως πάει, βλέπουμε ότι πιθανόν να έχουμε και πάνω από τα 2 ευρώ μέσα στις γιορτές. Ευελπιστούμε να αλλάξει αυτό το περιβάλλον και να αρχίσουν να επιστρέφουν οι τιμές προς τα πίσω. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο στις τιμές, είναι και στους τεράστιους φόρους που παίρνει το κράτος. Όταν βλέπουμε στα 100 ευρώ ότι τα 63 ευρώ είναι οι φόροι, φανταστείτε από τι τιμή κτίσης ξεκινάει το καύσιμο. Νομίζω ότι πρέπει και η κυβέρνηση, όσο ανεβαίνει το καύσιμο, να υπάρχει μία βαλβίδα αποσυμπίωσης, ούτως ώστε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.